Συνήθως βλέπουμε το αναμένο όχι των Καρδεμήλων, δύο όχι, στο Μαγαρίδι και στη Γεια των Καρδεμήλων, αλλά κάτι που γίνεται πολλά χρόνια τώρα, την παραμονή της Εθνικής Επετείου, 27 του Οκτώβρη στα Καρδάμιλα, δεν έχουμε πραγματοποιήσει ρεπορτάζ στο χώρο που γίνεται η προετοιμασία αυτού του ανάματος. Είχαμε δώσει ραντεβού με το φίλο μου, τον καπετάν Καραμούζο, τον Αλέκο, να έρθουμε μαζί στη Γριά φέτος, να κάνουμε εδώ επιτόπου το ρεπορτάζ. Ο καπεταλέκος ταξιδεύει, δεν πειράζει, θα τα πούμε του χρόνου μαζί, πρώτα ο Θεός. Φέτος λοιπόν, έστω και χωρίς τον καπεταλέκο και χωρίς την συγχωρεμένη τη μάνα του, γιατί είχαμε πει και με αυτή να έρθουμε στο βουνό εδώ μαζί, θα δούμε τα παιδιά εδώ που κάνουν. Γιώργο, έλα κοντά μου. Γιώργο, τα παιδιά που κάνουν την πρωτοβουλία αυτή, που χρόνια τώρα το έχουν αυτό ως έθιμο. Ο Γιώργος Μπουσές είναι ένα από τα παιδιά του συνεργείου. Ναυτικός δεν είσαι, Γιώργο? Ναι, ναι, ναυτικός. Και έρχεσαι, παρότι είσαι ξέμπαρκος, ναι, ναι, εδώ. Για πες μου μια στοιχεία για το έθιμο αυτό. Είναι ένα έθιμο το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια. Προσπαθούμε να το κρατήσουμε να ανάβει κάθε χρόνο. Αλλά είναι δύσκολα, έχει δυσκολίες. Διότι οι παιδιά δεν υπάρχουν. Πετρέλαια μαζεύουμε. Έλα κοντά, έλα και εσύ, έλα κοντά. Γιώργης Μπουσές. Κώστας Τραμπάκουλος. Κώστας Τραμπάκουλος. Για πες μου, Κώστα. Φοβούνται οι καινούργιοι γονείς να αφήσουν τα παιδιά τους να ανέβουν πάνω. Ναι. Εντάξει, με το δίκαιο τους φυσικά. Αλλά υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι εδώ που. Μα τι, δεν είναι επικίνδυνο, είναι καθόλου επικίνδυνο. Δεν είναι επικίνδυνο, απλά το μόνο επικίνδυνο είναι αυτό που βλέπετε. Τι σιγά. Δηλαδή η ολισθηρότητα του εδάφους, τίποτα άλλο. Η ολισθηρότητα είναι. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα όσον αφορά τα πετρέλαια και αυτά εδώ τα πράγματα. Φέτος ήρθαν. Από την τσέπη σας όλα, έτσι. Το χωριό. Όλο το χωριό, όλο το χωριό, όλο το χωριό. Ακόμα και να ευχαριστούμε στο χωριό που βοηθάει κάθε χρόνο οικονομικά. Όσο μπορούν. Τα μαγαζιά που στηρίζουν πολύ αυτό το έθιμο. Για να μην σβήσει. Εμείς παλεύουμε για να μην σβήσει αυτό το έθιμο. Αντίστοιχο, πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται και στο Μαργαρίτη, έτσι. Ναι, ναι, φυσικά. Ναι, απέναντι στο Μαργαρίτη, ναι. Αυτό το έχει ξεκινήσει ένα χρόνο πριν από αυτό εδώ. Ναι. Από ό,τι μας λένε οι μεγαλύτεροι από εμάς. Εσύ, από πόσο χρόνο έχεις έλεγχο εδώ? Έχουμε από Πέμπτη Δημοτικού. Πέμπτη Δημοτικού, εσύ, 11 χρονών. 21 χρόνια είμαστε εδώ. Έτσι, 21 χρόνια είμαστε, 31 χρονών. Εγώ 31 γιο. Λοιπόν, αγόρια, κορίτσια εδώ. Υποθέτω ότι το βράδυ γίνεται πιο πολύ, έτσι. Ναι, ανεβαίνουν ο κόσμος πάνω. Όσο κλείνουν τώρα που θα κλείσουν και άλλα μαγαζιά, θα ανέβουν ο κόσμος πάνω. Λοιπόν, για να μας δείξει τη διαδικασία ποια είναι. Γιατί από μακριά φαίνεται τεράστιο. Είναι τεράστιο. Για δείξε μας. Ναι. Όπως είπαμε, είναι πολύ δύσκολο από εδώ που είναι η τροφοδοσία του πετρελαίου, ναι, να πάει εκεί. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο και το βράδυ που δεν βλέπεις. Τώρα είμαστε στο Χ τώρα, έτσι. Είμαστε, ναι, δεξιά του Χ κάτω, ναι. Στο Χ είμαστε. Ναι. Λοιπόν, για να δείξουμε τη διαδικασία πώς είναι λοιπόν. Η διαδικασία, ότι, για αυτή τη στιγμή, ναι, ξεκινάμε με. Αυτό τι είναι, τι είναι αυτό? Μαλούπα λέγεται, είναι ξερό. Είναι. Μπαίνει πάνω η μπάλα, κατασκευάζεται από στάχτη και πετρέλαιο, ναι, η οποία μπαίνει πάνω εκεί πέρα. Αυτό, είναι, με, αυτό είναι μαλούπα. Μαλούπα, η λεγόμενη, ναι, φωλιά είναι αυτή. Η λεγόμενη φωλιά είναι αυτή. Ναι. Έρχεται η μπάλα, μπαίνει πάνω, όταν είναι έτοιμα όλα. Για φτιάξει μια μπάλα. Ναι. Ασχολούνται εκεί πέρα τα παιδιά, αυτό ξεκινάνε να κάνουν, γιατί μαλάζουν με στάχτη, όπως είπαμε, και με πετρέλαιο. Βάζετε στάχτη και πετρέλαιο, γίνεται μια μάζα δηλαδή. Δεν και... μπορεί, πρέπει το πετρέλαιο να είναι περιορισμένο ώστε να μην βγει πολύ μαλακιά, να το πούμε, πολύ σκληρή. Α, πρέπει, έχει τέχνη δηλαδή. Τέχνη, ναι. Μάλιστα. Γίνεται λοιπόν αυτό το μείγμα, ναι, ναι, τοποθετείτε και ανάβετε, έτσι. Ναι, υπάρχουν ξύλα με πανιά πάνω, ναι, για να ξεκινήσει να ανάψει και μετά συντηρείται με το πετρέλαιο. Μάλιστα. Για να πάμε να το δούμε εκεί, ναι, πέρα, γίνεται το μείγμα. Ναι, εδώ είναι το μείγμα. Για να δούμε, εδώ γίνεται χημική σύνδεση. Τη Μολότοφ. Για να το δω. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι 13 χρονών, έτσι. Ναι, τους βλέπω. Τους βλέπω. Είσαι μικροί πιτσιρικάδες. Για πείτε μου, τι κάνετε εδώ, δείτε. Είναι στάχτη μαζί με πετρέλαιο. Το πλάθουν τα παιδιά, το κάνουν μπάλες. Το οποίο το βάζουν πάνω από τη μαλούπα. Ναι. Και κατευθείαν όταν είναι να ανάψουμε το όχι, βάζουν φωτιά. Είναι κοσκινισμένοι. Ναι. Όταν είναι να το ανάψουμε το όχι, βάζουμε φωτιά πάνω στην μπάλα. Και απλά για να τη διατηρήσουμε, ρίχνουμε λίγο πετρέλαιο. Ναι. Για να διατηρηθεί η φωτιά. Μάλιστα. Βάλε κι άλλο. Αλλά βλέπω χέρια εδώ, δουλεύουν χέρια, έτσι. Ναι. Ωραία. Εσύ από πόσο χρόνο έρχεσαι εδώ? Εγώ. Εδώ. Εγώ ανεβαίνω τρία χρόνια. Ε. Τα τρία τελευταία χρόνια. Έχει άλλους πιο πλούσιους από σένα, δηλαδή. Ναι, ναι, εδώ πέρα τα παιδιά είναι πιο παλιά από μένα. Μάλιστα. Λύκειο πας? Ναι, ναι. Πας λύκειο. Τελευταίο έτος. Τελευταίο έτος. Μπράβο. Για να το δούμε. Αυτή είναι λοιπόν και. Εδώ είναι και η τέχνη.
Μου αλλάζουν λοιπόν με πετρέλαιο την κοσκινισμένο. Αχιλιά, έτσι. Και έτσι γίνονται οι μπάλες. Λοιπόν, για να τη δούμε μια μπάλα. Νάτι λοιπόν, νάτι, αυτή είναι η φωλιά λοιπόν, έτσι. Μέσα στη φωλιά έβαλες αυτό το πράγμα. Τι κάνουμε αυτό το πράγμα. Α, κάνεις και μια τρύπα. Να αέρας, ώστε να την ανάψει. Ναι. Να την ανάψουμε κιόλας. Λίγο πετρέλαιο. Πάντα πρέπει να πέσει λίγο πετρέλαιο στην αρχή. Ναι. Πάντα λίγο, πάντα προσεκτικά. Αυτό έχουμε δουλειά. Και ξεκινάει αυτή τη στιγμή και παίρνει και η στάχτη. Όπως γνωρίζουμε το πετρέλαιο, με τη θερμότητα παίρνει. Μπας, ναι, ναι. Μισό λεπτό. Τώρα αυτό. Αχα. Αυτή η ώρα πόση ώρα μπορεί να μείνει. 2 ώρες να κρατιέται έτσι. 2 ώρες. Ναι, περίπου. Πρέπει να κρατηθεί τουλάχιστον 2 ώρες. Γιατί άμα δεν κρατηθεί έτσι 2 ώρες, ναι, θα χαλάμε 150 λίτρα πετρέλαιο την ώρα μετά. Με 200. Α. Είναι μεγάλη κατανάλωση. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι αυτή να κρατήσει 2 ώρες. Να ζεσταθεί δηλαδή και να κρατήσει 2 ώρες. Να κρατήσει 2 ώρες όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ναι. Μετά αρχίζουμε. Πόσες φωλιές έχει ένα γράμμα. Γύρω στις 200, να το πω εγώ. Περίπου στις 200 μπάλες. Γύρω στις 200 μπάλες πρέπει να γίνουν εδώ πέρα. Ναι, ναι, σε όλο το όμικρον. Σε όλο το όχι. Το πιο μεγάλο μας γράμμα είναι το όμικρον. Το όμικρον. Και το πιο επικίνδυνο. Γιατί επικίνδυνο? Γιατί είναι αρκετά μεγάλο και θέλει πολύ κόσμο. Το οποίο κόσμο δεν έχουμε. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή 8 άτομα με 9 το μίνιμουμ και εμείς βάζουμε 4-5. Και καθόμαστε και κάθονται και άνθρωποι. Μέχρι τι ώρα μην αναμένω αυτό? Μέχρι και 2 ώρα. 2 ώρα. Το οποίο αυτό τώρα πλέον δεν υπάρχει. 10-11 η ώρα το μάξιμο έχει κλείσει. Εντάξει, σας βλέπουν από κάτω όμως, αισθάνεται ότι ναι, είναι φαντασμαγωρικό. Θα το δούμε κι εμείς μετά. Εμείς παλεύουμε για να ανάψει. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ναι. Και σπάμε την μπάλα μέσα στη δέση. Ναι. Και ανοίγει και ξεκινάμε το ξύσιμο που λέμε εμείς μετά εδώ. Ώστε ναι, να κάνουμε. Για πες μου, το σπάς μετά αυτό. Την τρύπα το κάνουμε. Ναι. Προσεκτικά για να μην ανοίξει πάρα πολύ και χάσουμε. Να ανοίξει λίγο και φαίνεται πιο τέτοιο μετά. Και προσπαθούμε να τη συντηρούμε εκεί. Και μετά. Να μείνει εδώ, ένα μείνει εδώ. Ναι. Και ναι, μετά αρχίζουμε το τέτοιο. Την ανοίγουμε όσο πάει πιο πολύ. Την ξύνουμε. Ολόκληρη διαδικασία δηλαδή. Ναι. Εδώ να καταλάβετε ότι τα παιδιά ασχολούνται από 1η Οκτώβρη εδώ πέρα. Από την 1η Οκτώβρη. Κάθε Κυριακή έρχονται πάνω, μία φορά τη βδομάδα και ας καθαρίζουν. Αυτό θέλει να καθαρίζουμε, από ψήλωση. Αυτό να καταλάβετε ότι είναι όπως βλέπετε από κάτω το βουνό, είναι και εδώ. Μάλιστα. Και γίνεται έτσι. Ναι. Και φέτος δεν έχουν προλάβει να το κάνουν. Πρέπει να γίνει έτσι κανονικά. Το γλύφεται στην κυριολεξία. Κυριολεκτικά, τσουγκρεάνες. Κοίτα πόσο μεγάλο είναι η φωτιά. Αυτό, μέχρι εκεί παραπάνω δεν πάει. Δεν έχει. Εκεί όταν είναι δεν τις κάνουμε τίποτα. Απλά τη βλέπουμε. Με το που πάει να πάει να σβήσει, τη συντηρούμε λίγο, λίγο με λίγο πετρέλαιο, πάντα προσεκτικά και πάντα με ασφάλεια. Ναι. Έχετε τώρα, πάρει ποτέ φωτιά, έχετε πάρει ποτέ? Όχι, ευτυχώς. Μια φορά μόνο εδώ από πάνω πήγε να πάρει. Δεν να ξεφύγει αυτό το πράγμα. Την προλάβαμε. Τώρα θα φύγουμε κάποια άτομα να πάμε να φέρουμε νερά βέβαια πάνω. Γιατί κάθε φορά βάζουμε 5-6 μπετόνια νερό γύρω-γύρω να υπάρχουν. Ναι, ναι. Κλαδιά έχουμε έτοιμα πάντα. Μάλιστα. Για ομιγέννητο. Κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Θα σας δείξουμε μετά με το αναμένο το βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Μπράβο σας.